Και σήμερα θα ξεκινήσουμε και θα πάμε στο Μέτσοβο και συγκεκριμένα Εύη στο χιονοδρομικό Ανηλίου. 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 Ένα πολύ ιδιαίτερο τοπίο έχει φτιαχτεί. Άνθρωποι εκεί πέρα δουλεύουν από την αρχή του χειμώνα και πάρα πολλοί είναι και ο κόσμος ο οποίος τα Σαββατοκύριακα και όχι μόνο επιλέγει το χιονοδρομικό Ανηλίου για να κάνει το σκι, τις βόλτες. Όμορφο το χιόνι, το περιμένουμε γενικά και θα αυξηθούν κατά κάποιο τρόπο εντός αγωγικών και οι ποσότητες του χιονιού και η συχνότητα βέβαια των χιονοπτώσεων μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στην Κρήτη. Ωστόσο, κάποιες περιοχές το έχουν εκεί σε αφθονία και θα κρατήσει ακόμα για πολλούς μήνες ακόμα, όπως λέγαμε χθες. Οπότε θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι την εκπομπή μας και στη συνέχεια θα βρούμε το βηματισμό μας, θα πάμε και στην επικαιρότητα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μέτσοβο. Να συναντήσουμε τον κύριο Απόστολο Τζουμάκα, ο οποίος θα μας βάλει εκεί στο κλίμα. Εντάξει, είναι αυτή η σύνδεση ξεχωριστή που κάνει η Κρήτη σήμερα. Τι άλλο να πεις. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δεν πιστεύω από πίσω να είναι λύκος. Σκύλος πρέπει να είναι. Σκύλος είναι, σκύλος, ναι. Τώρα είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Ξέρετε. Λένε εδώ οι συνεργάτες μου, πάρα τα αυτά, γυρίσατε να δείτε, να βεβαιωθείτε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ένας πολύ ωραίος χειμώνας. Φέτος, λευκές μέρες, συνεχόμενες. Ναι. Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή, έβησε ο ήλιος, ανάψαν οι προβολείς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε και νυχτερινά σκι, όπως είχαμε τις προηγούμενες δύο μέρες. Μια πανέμορφη εικόνα για όλους τους λάτρεις του χιονιού. Για πείτε μας, σε τι υψόμετρο βρίσκεστε εκεί? Τώρα βρισκόμαστε στα 1650 μέτρα. Ναι. Η κορυφή του βουνού είναι στα 1890 μέτρα. Ναι. Εκεί που τελειώνουν οι αναπατήρες μας. Yeah. Κύριε Τζουμάκα, τι επιλέγουν όσοι επισκέπτονται να κάνουν σκι σκέιτμπορντ? Πώς τα χωρίζουν έτσι τα αθλήματα του χιονιού? Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε δώσει και άλλες επιλογές στους επισκέπτες. Εκτός από σκι σνόμπορντ, μπορούν να κάνουν μια πανέμορφη βόλτα με το τελεφερίκ, χωρίς να έχουν κάποιο εξοπλισμό. Ανεβαίνουν απλά με το λίστ που βλέπουμε από πίσω, φτάνουν στην κορυφή με μια πανέμορφη θέα. Επίσης μπορούν να κάνουν βόλτα με snowmobile, μηχανάκια χιονιού, και στο δάσος και σε μια συγκεκριμένη πίστα. Οι μικροί μας λάτρες να κάνουν έλκυστρο και όσοι άλλοι επιθυμούν ένα ζεστό ρόφημα, ένα ζεστό καφέ ή ένα πανέμορφο φαγητό στο σαλέ Σαμουά. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποιοι έχουν ξεκινήσει με τα μηχανάκια. Κριτικοί σας επισκέπτονται? Με κριτικούς έρχεστε σε επαφή? Για πείτε μας. Κριτική μας επισκέφτηκα φέτος πάνω από 5 παρέες που είχα τον χρόνο να μιλήσω. Ναι. Σίγουρα και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά. Σίγουρα θα ήταν και άλλοι που δεν μίλησα. Καταλαβαίνετε, λόγω ώρες αιχμής που είχαν έρθει. Ναι, ναι. Οπότε, ναι, έρχονται. Η καθημερινότητα, κύριε Τζουμάκα, φαντάζομαι είστε 24 ώρες εκεί στην περιοχή, σωστά? Ναι. Η καθημερινότητά σας τώρα το χειμώνα πώς είναι? Σε τέτοιο υψόμετρο, με αυτές τις συνθήκες, έρχεται και κακοκαιρία. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει και τις δραστηριότητές σας. Έρχεται η κακοκαιρία, την περιμένουμε φρέσκο χιόνι. Ενώ έχουμε ήδη πάρα πολύ, καλό είναι να πέσει κι άλλο. Γίνα λίγο την κάμερα εκεί πέρα, Παύλο. Εκεί πέρα ρίχνουμε χιόνι και τεχνητό με κανόνια. Έχουμε προηγμένη τεχνολογία συστήματα. Ναι. Για να μην μείνουμε ποτέ από το χιόνι. Α, αναπτύσσονται και ταχύτητες εκεί, βλέπουμε. Ναι. Και είναι πολύ ωραία, εντάξει. Εδώ πέρα περιμένουμε την κακοκαιρία. Με την κακοκαιρία δουλεύουμε ολονύχτιος και ολοεμερής. Να στρώσουμε το χιόνι, να αποχιονιστεί ο δρόμος. Να σημειωθεί ότι είναι πιο εύκολη πρόοδος και χιονοδρομικό σε όλη την Ευρώπη. Είναι μόλις 7 χιλιόμετρα από την Εγνατία, μια κεντρική αρτηρία. Σωστά. Οπότε είναι και πολλοί εκείνοι που σας επισκέπτονται. Είπατε, δράκουσα. Είναι πολλοί και εκείνοι που σας επισκέπτονται. Πώς θα πήγε η επισκεψιμότητα έτσι τις τελευταίες μέρες? Σε σχέση βέβαια και με προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πέρυσι αν πήγαν καλά τα πράγματα, αλλά σε σχέση με το 19. Σε σχέση με το 19, εντάξει, είναι πολύ ανεβασμένο
ο τουρισμός, ο κόσμος θέλει να βγει, περιμένει πώς και πώς την απόδραση στο χιόνι. Ήταν και δύο χρόνια κλεισμένος, σε εισαγωγικά, οπότε όλοι το περιμένουν πώς και πώς. Μάλιστα, μάλιστα. Και οι θερμοκρασίες. Βέβαια, θερμοκρασία. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους μείον 7 βαθμούς που είναι στο χιόνι. Γι' αυτό πέφτει και ρίχνουμε και δεν με τα κανόνια με τεχνητή χιόνωση, με εξωτερία, τον τέλειο καιρό. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία μέρα. Τι έχει τώρα. Όχι λιγότερο από το Σαββατοκύριακο. Η βραδιά τώρα, οι επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά τώρα που θα κλείσουμε, τι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας, για πείτε μας. Τώρα σήμερα δεν θα έχουμε κάποιο νυχτερινό σκι, κλείσαμε πιο νωρίς σήμερα. Θα γεμίσουμε κάποια κομμάτια που πιθανόν τις επόμενες μέρες να υστερήσουν από χιόνι, ναι, την καλοκαιρία. Θα απλώσουμε το χιόνι που πέφτει το τεχνητό. Θα προσερμάσουμε, θα πατήσουμε τις πίστες που βλέπετε εδώ και από πίσω που δεν φαίνονται, για να τις βρουν αύριο το πρωί οι λάτρες στρωμένες. Χαλί, ερώτηση, όταν λέτε τεχνητό χιόνι, τι εννοείτε τεχνητό χιόνι, δηλαδή χιόνι το οποίο... Λοιπόν, τεχνητό χιόνι είναι, γύρω λίγο την κάμερα εκεί πέρα στα κανόνια, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, αν φαίνεται καλά που φεύγει το χιόνι. Ναι, ναι. Είναι κάποιες μηχανές, οι οποίες συνδέονται με μια αντλία νερού και πετάνε, έχουν μια φτερωτή, κρυώνει το νερό και το πετάει σε μορφή χιονιού. Σαν να χιονίζει. Α, μάλιστα. Μια φυσική διαδικασία πάνω κάτω. Πάνω κάτω φυσική. Φέρουμε νερό, έχουμε μια ωραία λίμνη που την έχουμε σχεδιάσει σχήμα καρδιάς για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες να βγάζουν μια ωραία φωτογραφία. Και από εκεί προμηθεύονται νερό τα κανόνια. Μάλιστα. Το οποίο το κρυώνουν και κρυώνει και με την ατμόσφαιρα, το πετάνε μακριά και παγώνει και πέφτει και μορφή χιονιού. Η σεζόν πότε θα κλείσει, πότε κλείνει πάνω κάτω? Η σεζόν κρατάει μέχρι και το Πάσχα σίγουρα. Σίγουρα πάντα κάθε χρόνο. Και από εκεί και πέρα μετά κλείνουμε, επειδή δεν υπάρχουν πόσοι επισκέπτες. Κλείνουμε και τα δρομιά και είμαστε ανοιχτοί σαν σαλές. Μάλιστα, λοιπόν, συνήθως οι ζωντανέσεις κλείνουμε με μία μαντινάδα, αλλά τώρα θα σας βρω απροετοίμαστο, οπότε θα την ετοιμάστε για την επόμενη φορά. Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί, από το Μέτσοβο, ο κύριος Τζουμάκας.